Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συντομώνουμε. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, γιατί σήμερα θα την αφιερώσουμε αυτή την ώρα στον αγαπητό σε όλους μας, στον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. 2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε και όπου γης papakihotmail.com. Σήμερα θα μάθουμε πολλά και θα συγκινηθούμε όλοι μας ιδιαιτέρως. Σε λίγα δευτερόλεπτα στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Θεοφυλέστατος Επίσκοπος Ρωγών, κύριος Φιλόθεος. Να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι ακροατές τον Θεοφυλέστατο Επίσκοπο Ρωγών, κύριο Φιλόθεο, που είναι σήμερα μαζί μας και θα έχουμε την χαρά και την ευλογία της επικοινωνίας. Ευλογείτε. Ο Κύριος. Χαιρόμαστε που σας έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας και γιατί σας ακούμε, πρωτίστως βεβαίως, αλλά και γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να μας μεταφέρετε από την πολύτιμη εμπειρία και τα βιώματα που ζήσατε κοντά σε σύγχρονες αγιασμένες μορφές, γιατί είχατε την ευκαιρία και τους σύγχρονους Αγίους μας να γνωρίσετε από κοντά, αλλά και έναν αγιασμένο γέροντα που από την θριαμβεύουσα εκκλησία εύχεται για όλους μας. Και αναφέρομαι στον μακαριστό γέροντα τον Ανανία Κουστένη. Να μας πείτε δύο λόγια για την δική σας γνωριμία με τον μακαριστό πατέρα Ανανία. Ευχαριστώ κύριε Μαρκούδη για την ευκαιρία. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο, γιατί πάντοτε φοβάσαι να μην τον αδικήσεις έναν τόσο μεγάλο και σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος θα είναι δάσκαλος του γένου, σύγχρονος διδάσκαλος του γένου της Ρωμιοσύνης και διδάσκαλος της πίστεως παράλληλα. Λοιπόν, και επίσης πιστεύω αυτό που λένε, ότι για να μιλήσεις για έναν Άγιο πρέπει να έχεις ανάλογα βιώματα, και ο παππούλης ήταν Άγιος, ήταν στη συνείδησή μου Άγιος. Μου το είχε επιβεβαιώσει ο πατήρ Ευμένιος Αριδάκης, στον οποίον επίσης έζησα κοντά, και μου το είχε επίσης επιβεβαιώσει και η Ιωσία Γερόντισσα Μακαρία Δεσύπρη, από τον Άγιο Εφραίμ, τη Νέα Μάκρη. Συνδεόταν με αμφωτέρους ο παππούλης, εκτός από τον Άγιο Πορφύριο βέβαια, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του. Οπότε είχα αυτή την μαρτυρία από αυτούς τους δύο που σας ανέφερα, και δεν σας κρύβω ότι διστάζω. Τι να πω τώρα εγώ για έναν πραγματικά μεγάλο, πολύ μεγάλο της πατρίδος και της πίστεώς μας. Τον πατέρα Ανανία τον γνώρισα στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν υπηρετούσε σαν εφημέριο στην Πέτρα της Λιβαδιάς, αλλά και σαν ιεροκήρυκας γενικότερα στη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας, εκείνη την εποχή μου πρωτοσύγγελος, και συνδεθήκαμε με τον παππούλη πάρα πολύ στενά. Με στήριξε, με αγκάλιασε, με ενίσχυσε, με παρηγόρησε, και η σχέση μας ήταν πάρα πολύ στενή από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι προλίγων ημερών που άφησε την τελευταία του πνοή στο Θριάσιο νοσοκομείο. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει εύκολα για τον παππούλη, επαναλαμβάνω, θα τον αδικήσει. Και αυτό που είπα, ότι ήταν διδάσκαλος του γένους, διδάσκαλος της Ρωμιοσύνης, είναι μία τόσο μεγάλη αλήθεια, η οποία δεν μπορεί να συνοψιστεί έτσι σε 5 κουβέντες που θα πούμε στο ραδιόφωνο, στο εκλεκτό ραδιόφωνο, στο πρώτο ραδιόφωνο της Εκκλησίας μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ο πατήρ Ανανίας είχε μέσα στην καρδιά του την Ελλάδα. Αγαπούσε ό,τι είναι ελληνικό. Καταρχάς ήταν άριστος φιλόλογος, όχι γιατί μετέφρασε μόνο τον Άγιο Ρωμανό και το Θεοφάνη, αλλά οι γνώσεις του στην γλωσσολογία και γενικότερα στην ελληνική γλώσσα και τις ρίζες της ήταν
απέραντες. Γνώριζε όλους τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, τους οποίους πολλές φορές ανέφερε στις ομιλίες του, και λάτρευε βέβαια τους ήρωες του 1821, τον οποίον σε ιδιαίτερη αγάπη και ιδιαίτερη έτσι θέση στην καρδιά του είχε το Θοδωράκη τον Κολοκοτρώνη, που ήταν και πατριώτης του. Ο Παππούλης ήταν ασκητής, έζησε σαν αληθινός ασκητής μέσα σε ένα ανήλιαγο ισόγειο των εξαρχείων, 30 τετραγωνικών περίπου, όπου εκεί δήλθε όλη τη ζωή. Δεν έφαγε ποτέ σαν άνθρωπος και δεν χάρηκε ποτέ με τις απλές καθημερινές χαρές. Πιστεύω αυτό το έκαμε θεληματικά για να ζήσει ακόμη περισσότερο ασκητικά, με περισσότερη βία. Ήταν λάτρης των ηρώων του γένους μας και των συγχρόνων ηρώων. Δηλαδή, για να σας πω, ασχολήθηκε με τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος, και μιλάω για τους μεγάλους πολεμιστές του 1940 στην Πίνδο, στα ελληνοαλβανικά βουνά, και παράλληλα είχε κάνει, θυμάμαι, και θέμα ομιλιών τη μεγάλη ηρωίδα της κατοχής, τη Λέλα Καραγιάννη, έτσι, που βασάνισαν μπροστά της τα παιδιά της και που στο τέλος όλοι απελευθερώθηκαν, αλλά εκείνη του φεκίστηκε λίγες ημέρες πριν απελευθερωθεί η Αθήνα. Όσο για τους ποιητές μας, φυσικά η αναφορά του ήταν πάντοτε στο μεγάλο μας εθνικό, τον Διονύσιο Σολωμό, αλλά παράλληλα και στον επίσης εθνικό, όπως τον αποκαλούσε, Κωστή Παλαμά, και σε όλους τους μεγάλους κλασικούς Έλληνες ποιητές. Να αναφερθώ στην ποιμαντική του. Η ποιμαντική του ήταν διακριτικότατη, παραδοσιακή, φιλάνθρωπη. Ήταν πραγματικά η ζωή του μια διηνεκή θυσία, συνεχή θυσία για την αγάπη του Χριστού, αλλά και για τη διακονία του συνανθρώπου του. Προπαντός στα χρόνια που ήταν πιο νέος, όχι τώρα που είχε φορτωθεί πολλές ασθένειες, αναλωνόταν στο συνάνθρωπο. Ήταν βαθιά θεολογικός ο Παππούλης, δηλαδή τα πάντα ήταν θεολογικά, όλες του οι αναφορές ήταν θεολογία, ήταν μέσα στη θεολογία, είχε βιώματα. Αποκλείεται να μην είχε βιώματα και να προσέγγιζε τόσο δυνατά τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό το είχα, και επίσης, ίσως λόγω του ότι και εγώ έτσι συγκινούμαι όταν τα ακούω αυτό, δεν απέκλεινε της Ορθοδοξίας. Μπορεί να μην μιλούσε με κακές, με όχι κακές, με αιχμηρές λέξεις εναντίον των αιρετικών, αλλά δεν ήταν ο Παππούλης καθόλου, να μου επιτρέψετε τον όρο, νεοπατερικός. Ήταν παραδοσιακότατος και προσιλωμένος στις επιταγές του γένους μας, της ορθής πίστεως, χωρίς παρεκκλήσεις, αλλά με πάρα πολύ ευγενικό και πάρα πολύ διακριτικό τρόπο. Ας πούμε, έλεγε, θυμάμαι πολλές φορές για τον Άγιο Νεκτάριο, τους αιρετικούς τους αποκαλούσε ορφανούς. Δεν ήθελε να τους στυλιτεύει με άσχημα λόγια, αλλά τους ονόμαζε ορφανούς, οι ορφανωμένοι, οι απορφανισμένοι χριστιανοσύνη. Προφανισμένοι προφανώς από το Πνεύμα το Άγιο που είχε χάσει λόγω της αιρέσεως στην οποία βρίσκονται οι διάφορες ομολογίες, πώς ακριβώς να τις διατυπώσω. Τι άλλο να πω για τον Παππούλη? Επίσης πιστεύω ότι είχε και πάρα πολλά υπερφυσικά χαρίσματα, δηλαδή έκρυβε πάρα πολλά πίσω από μια σαλότητα που είχε, κύριε Μαρκούδη. Είχε μια επιμελημένη σαλότητα για να χάνεις την καλή γνώμη που είχες γι' αυτόν μετά από κάτι που σου ανέπτυσε ή κάτι που σου μετέφερε με την έμπνευση του Θεού που είχε, του Αγίου Πνεύματος που είχε. Ο
Οπότε σου έλεγε και κάτι, πώς θα το πω, έτσι σαλό, και εκεί σε συγκλώνιζε, σε συγκλώνιζε. Δηλαδή αν δεν τον ήξερες μπορούσες και να σκανδαλιστείς. Αν τον ήξερες όμως, και γιατί το έκαμε αυτό, γνώριζες πάρα πολύ καλά ότι ήταν μία μέθοδος να προσπαθεί να αποτρέπει τον θαυμασμό και, και τον έπαινο των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ταλαιπωρήθηκε, υπέφερε, και όλα αυτά ήταν παράγωγα της μεγάλης του συμπόνιας και της μεγάλης του αγάπης για τον άνθρωπο. Ο Παππούλης μιλούσε ανοιχτά, δεν μιλούσε καλυμμένα. Δηλαδή ό,τι πίστευε πως είναι γνήσιο και αληθινό δεν φοβόταν. Ας πω ένα παράδειγμα, μόνο ένα θα πω. Πίστευε στον πατριωτισμό του αείμνηστου πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά, και το έλεγε με παρησία, και στο όχι που είπε και στη στάση που κράτησε στις μεγάλες και ηρωικές εκείνες στιγμές της πατρίδος μας κατά τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Ο Παππούλης ήταν ένας αγιασμένος άνθρωπος, ο οποίος ζούσε μυστικά, αυτό πιστεύω, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν εύκολα. Ζούσε στα Εξάρχεια, και η ποιμαντική και η ιεραποστολή που ασκούσε ήταν σε όλα τα επίπεδα, αφορούσε μάλλον όλα τα επίπεδα. Από τα Εξάρχεια, τους ανθρώπους τους περιθωριακούς, μιλούσε με την ίδια γλώσσα των υπαλλήλων του Δήμου που επιτελούν την καθαριότητα, τους οποίους καλούσε μια-δυο φορές το χρόνο να τους κεράσει και να τους δώσει φιλοδορήματα. Έκανε κρυφές ελεημοσύνες. Γνωρίζω ανθρώπους που ήταν άνεργοι και πήγαιναν εκεί στον Παππούλη και έπαιρναν το μισθό τους επειδή δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά. Βέβαια η συνεχής και διηνεκής αναφορά του ήταν πάνω στον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος είναι και προστάτης του ραδιοφωνικού σας σταθμού, κύριε Μαρκούδη. Ακριβώς. Και είχε... ήταν συνεχώς αναφερόμενος στο πρόσωπο του Αγίου και στον τρόπο με τον οποίο ευεργέτησε και ευεργετήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ την εποχή εκείνη. Ευεργέτησε ο Άγιος Πορφύριος τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ ευεργέτησε τον Άγιο Πορφύριο ως προς τη δημιουργία του ησυχαστηρίου του. Ήταν ένας θησαυρός, ο Παππούλης. Ποτέ δεν αποκόπηκα από κοντά του, ποτέ, ποτέ, καμία περίοδο της ζωής μου. Εμένα με στήριξε προσωπικά, πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με τη δημοσιότητα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν άκουσα την ώρα που έφευγε το φέρετρο μέσα στο όχημα από το ναό του Αγίου Ανδρέα μετά την εξόδιο ακολουθία αυθόρμητη τη φωνή του λαού να φωνάζει Άγιος, 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 λέω κοίταξε να δεις που ο κόσμος, ο λαός μάλλον του Θεού, όχι ο κόσμος, ο λαός του Θεού γνωρίζει πολύ καλά, αισθάνεται πολύ καλά, διαπιστώνει, αναγνωρίζει πολύ καλά ποιος ήταν ο Παππούλης. Και δεν ήταν, ξέρετε, έξαρση συναισθηματικού εκείνη την ώρα, συναισθηματικής μάλλον εξωτερήκευσης, ήταν η εμπειρία των ανθρώπων που τον είχαν ζήσει. Και βαθιά βέβαια εκκλησιαστικός άνδρας, ποτέ δεν κατέκρινε, δεν ήθελε, μας προσπαθούσε να μας πείσει ότι πρέπει να έχουμε καλό λογισμό, και προσπαθούσε πάντοτε να μας φτιάξει τον εσωτερικό κόσμο για να είμαστε και με τον εαυτό μας συμφιλειωμένοι, αλλά και να μην έχουμε μέσα μας, να μην διατηρούμε μέσα μας μάλλον λογισμούς κατακρίσεως απέναντι σε κανέναν.
Δεν καλύπτεται ο πατήρ Ανανίας, δεν καλύπτεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς σας ακούμε τόση ώρα και δεν μπορούμε να πούμε λέξη. Είναι λίγα αυτά, πολύ ελάχιστα. Σας λέγω ο πατήρ Ευμένιος με τον οποίο συνδεόμουν, ο Σαριδάκης, όταν του έλεγα ότι έχω πνευματικό τον πατέρα Ανανία, μου έλεγε έχεις έναν άγιο πνευματικό. Και επίσης η Μακαρία, της οποίας ήταν και ο τελευταίος πνευματικός. Ο πατήρ Ανανίας. Ο πατήρ Ανανίας στη μονή του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη και μετά έβαλε εμένα, ναι. Η γερόντισσα λίγο πριν κοιμηθεί. Θέλω να σας πω ότι αυτοί οι δύο αγιασμένοι άνθρωποι του το αναγνώριζαν και το έλεγαν. Το έλεγαν σε τρίτους ότι ήταν αυτός ο σπουδαίος. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τι να πει κανείς για τον Παπαδιαμάντη. Τον λάτρευε. Τον Άγιο της πολιτικής, τον Ιωάννη Καποδίστρια, επίσης τον λάτρευε. Να πω για τον Νικηταρά, από πού να πιάσει κανείς και πού να σταθεί και πού να, και σε τι να περισσότερο να μείνει, ας πούμε. Ήταν έτσι ένας ακριβώς, ποταμός. Έτσι ακριβώς όπως τον ακούγαμε τα βράδια εμείς μια φορά τη βδομάδα εδώ στην Περιακή Εκκλησία, σε αυτές τις ομιλίες που έβγαζε, που μιλούσε πάντοτε για το Θεό και την πατρίδα μαζί. Είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα αναμειγνύει και να στα περνάει μέσα σου. Και ήταν αυτή του η ζωή τελικά, έτσι αυτό μας λέτε. Ότι είχε την βαθιά πίστη, μας είπατε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του, την μεγάλη του αγάπη στους ήρωες, ότι αυτό που ένιωθε το έλεγε και δεν το έκρυβε, και ότι το μόνο που έκρυβε τελικά, μάλλον τελικώς, εντός εισαγωγικών θα το πω εγώ αυτό, ανεπιτυχώς, ήταν οι αρετές του. Ναι. Γιατί μας είπατε αυτή τη συγκινητική στιγμή, την ώρα που φεύγει το φέρετρο από το ναό για να πάει στην ιδιαίτερα πατρίδα του για την ταφή, το αυθόρμητο του κόσμου. Ναι. Που είναι και αυτό ένα από τα ασφαλή κριτήρια, έτσι δεν είναι? Ναι. Το οποίο ήταν εντελώς αυθόρμητο. Το είπαν στην αρχή 5-10 και μετά όλος ο λαός φώναζε Άγιος. Και το έλεγαν και το εννοούσαν, καταλαβαίνετε, δεν ήταν συναισθηματικό παραλήρημα. Γύρισα εκείνη την ώρα πίσω και κοίταξα και είδα, ήταν μία φλόγα, ήταν μία αφόρμητη φωνή εκατοντάδων ανθρώπων προς το πρόσωπο του Παππούλη. Ο Παππούλης γέγονε της πάση τα πάντα, είναι απάντα σε ελκύση εις Χριστόν. Το πιστεύω απόλυτα αυτό. Και να πω και κάτι, είχε και αστήρευτο χιούμορ. Ναι. Είχε και αστήρευτο χιούμορ. Και αυτό είναι γνώρισμα αγιότητος, έτσι δεν είναι? Γιατί οι σύγχρονοι Άγιοι μας, αυτούς που μαθαίνουμε τώρα δηλαδή τον βίο τους και τα περιστατικά τους, είχαν και αυτό ως γνώρισμά τους, αυτό το χιούμορ, το ιδιαίτερο αλλά και αστήρευτο και ουσιαστικό. Ούτε προσβλητικό, ούτε χυδαίο, ούτε απλό, ούτε απλά για να το πούνε. Ένα ακριβώς ακόμα από τα γνωρίσματα. Εσείς είχατε όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν την εμπειρία, την οποία ως εμπειρία προσωπική ξεκινήσατε από όταν ήταν στη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας. Μάλιστα. Μετά ήρθε και κρύφτηκε στα Εξάρχεια, αλλά και εκεί, στην επαρχία, έκανε ένα πολύ σημαντικό έργο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, στην επαρχία ήταν ο παπάς και για τους πιο απλοϊκούς ανθρώπους. Θέλω να πω ότι είχε επικοινωνία και πρόσβαση με τα πιο χαμηλά στρώματα του λαού, εννοώντας την απλότητα, την αγραμματοσύνη των ανθρώπων, καταλαβαίνετε, των χωρικών, αυτό θέλω να πω. Αυτούς που ενδεχομένως όλοι εμείς οι σπουδαίοι δεν θέλουμε πολλές αναστροφές, Ακριβώς. Μιλούσε τη γλώσσα τους και τους άνοιγε. Είχε ένα τρόπο να τους χειρουργεί μοναδικό και να τον αγαπάνε και να τον ακολουθούνε. Επίσης έλεγε βαθιές δογματικές αλήθειες με τρόπο απλό, κατανοητό από όλους, αλλά και βιωματικό. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο γνώρισμα, γιατί μας το τονίσατε κι εσείς αρκετές φορές, το βιωματικό. Ναι. Ότι αυτό που έλεγε το ζούσε. Το ζούσε. Δεν το έλεγε για να το πει, ούτε ήταν κάτι επιτηδευμένο, ούτε απλά επίδειξη γνώσεων. Ήταν εμπειρία ζωής. Όχι. Δεν μίλαγε δασκαλίστικα. Ναι.
Ίσως και γι' αυτό πέρναγε τελικά στη συνείδηση του κόσμου κατευθείαν ο λόγος του. Ήταν βαθιά ορθόδοξος, κύριε Μαρκούδη, ο Παπούλης. Όχι νεορθόδοξος, βαθιά ορθόδοξος. Όπως πρέπει, έτσι. Είναι σημαντικό να το τονίζουμε, γιατί πλέον στις μέρες που ζούμε θα χάσουμε και τα αυτονόητα. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Βαθιά ορθόδοξος. Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε ένα από τα χαρίσματα που διέθετε, θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε κάποιο? Θα μπορούσα να ξεχωρίσω το χάρισμα που είχε της επικοινωνίας με όλη την γκάμα των ανθρώπων της σύγχρονης κοινωνίας. Μιλούσε στην ίδια γλώσσα, σε κοινή γλώσσα, από τον πιο απλοϊκό αγρότη και ποιμένα, άλλωστε ήταν παιδί ποιμένος, μέχρι τον πιο διανοούμενο. Και επειδή όλοι έχουμε, ας πούμε, κάποιες ιδιαιτερότητες σε επίπεδο, πώς να το πω, ιδεολογικό, φιλοσοφικό κτλ., εισχωρούσε παντού, παντού. Είχε αυτή τη διεισδυτικότητα να μιλάει με όλους και να πείθει τους πάντες. Δηλαδή, αποκαλυπτώσουν μπροστά στις γνώσεις του, οι οποίες δεν ήταν ξερές δικανικές, ήταν γνώσεις ουσιαστικές, αλλά που είχε όλες σαν άξονα και κριτήριο μάλλον το Χριστό και την Ελλάδα. Το Χριστό και την Ελλάδα. Την Ελλάδα και το Χριστό. Ήταν αυτό το δίπολο από το οποίο δεν παρεξέκλεινε ποτέ. Ποτέ, 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 ποτέ. Μας είπατε προηγουμένως ότι υπέφερε πολύ τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μάλιστα. Υπέφερε από ασθένεια. Ασθένειες διάφορες, ναι. Φαντάζομαι ότι δεν τον είχατε ακούσει ποτέ να διαμαρτύρεται ή να αγωγίζει. Όχι, όχι, όχι. 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 Γύρευε την προσευχή μας μόνο ως στήριγμα και ζητούσε αυτό ακριβώς. Να εύχεστε και ιερέας που ήμουν, αλλά και μετά που έγινε αρχιερέας, σχεδόν κάθε φορά που πήγαινα μου έλεγε διάβασέ μου μια ευχούλα. Του έλεγα γέροντα να διαβάσω εγώ ευχή σε εσάς. Παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Διάβασέ μου μια ευχούλα. Τέλος πάντων, μετά από τα πολλά, του διαβάζετε την ευχούλα. Πλέον να τη διαβάζω αυτή την ευχούλα. Πίστευε δηλαδή στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία φέρουμε όλοι οι κληρικοί, και επίσης πίστευε και στη χάρη της αρχιεροσύνης, αφού πια όταν έγινε αρχιερεύς μου έλεγε βάλει και αυτό το πετραχύλι από πάνω. Και φοράω πετραχύλι. Όχι, βάλ' το για ομοφόριο. Βάλ' το για ομοφόριο. Καταλάβατε. Ήταν βαθιά πιστός άνθρωπος ο πατήρ Ανανίας. Βαθιά πιστός άνθρωπος. Από όλους τους Αγίους, ποιον ξεχωρίζει ιδιαίτερα εκτός από τον Άγιο Πορφύριο που τον είχε συναναστραφεί κιόλας? Τον Άγιο Νεκτάριο, πιστεύω. Τον Άγιο Νεκτάριο αισθανόταν ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτός το αισθανόταν, αλλά μπορεί να του ξέφευγε καμιά φορά ότι είχε και εμπειρίες επικοινωνίας με τον Άγιο Νεκτάριο. Να του ξέφευγε, το έλεγε σε τρίτο πρόσωπο, αλλά καταλάβαινες ότι... Δεν ήταν τρίτο το πρόσωπο. Ναι. Πώς το λέτε, ναι. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι πήγαιναν κοντά του, τον άκουγαν και άλλαζε η ζωή τους. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο βεβαίως. Και ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που μας είπατε και που έχουμε ακούσει για το μικρό εντός εισαγωγικών κελάκι του, δηλαδή το ισόγειο αυτό διαμέρισμα μας είπατε εκεί στα Εξάρχεια, το οποίο 35. Πέρασε τη ζωή του, ήταν ανοιχτό πάντοτε για όλους. Ναι. Δεν δέχτηκε ούτε μεγαλεία, ούτε μεγάλα σπίτια, ούτε τιμές, ούτε τίποτα, έτσι. Όχι, 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 όχι. Ο Παπούλης ήταν πάρα πολύ ασκητικός. Πάρα πολύ ασκητικός. Και στο κελάκι του πήγαιναν υποκαθηγητές πανεπιστημίου και τον αρχιεπίσκοπο Συνέου Δαμιανό. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, δεν θέλω να ξεχωρίσω κανέναν. Μέχρι και οι πιο απλοί και οι πιο ακόμη περιθωριακοί άνθρωποι μπορούσαν να μπουν και να έχουν την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση από τον Παπούλη.
Μπορώ να πω ότι έδινε το προβάδισμα στους περιθωριακούς και στους πονεμένους ανθρώπους. Δυσκολεμένους μάλιστα τους αποκαλούσε έτσι με αυτή την έκφραση. Και μας είπατε ότι βίωνε και τον ανθρώπινο πόνο. Δηλαδή έπαιρνε τον πόνο του άλλου και τον έκανε δικό του. Μάλιστα, πάρα πολύ. Ιδίως τα παλαιότερα χρόνια που είχε δυνάμεις. Εγώ γνωρίζω και την περίπτωση ενός ασθενούς βαριά εξινοφύτων που τον ξενύχτησε τιμωθάνατο και τον ξημέρωσε αναστημένο, δηλαδή γερό και υγιή. Αλλά αυτό ας έρθουν οι ίδιοι να το πούν αν ποτέ αισθανθούν την ανάγκη, γιατί ο Παππούλης με την προσευχή του, πρέπει να το πω και αυτό, να κάτι που παρέλειψα, με την προσευχή του ο Παππούλης πολύ αφανώς έκανε θαύματα, κύριε Μαρκούδη. Δεν είναι συναισθηματική η αναφορά μου σε αυτά. Είναι πραγματική, είναι αληθινή και πιστέψτε με, την είχα εντοπίσει κιόλας. Απλά δεν μπορούσε κανείς από εσάς που τον ζήσατε περισσότερο και για χρόνια, κανείς όσο ζούσε ο πατήρ Ανανίας δεν μπορούσε να μιλήσει για αυτά τα χαρίσματα, για αυτές τις δωρεές, αυτές τις σπουδαίες ευλογίες από το Θεό, γιατί νομίζω θα μας κυνήγαγε εσάς και εμάς τώρα που μιλάμε για αυτόν. Ακριβώς, και τώρα λέω μη βγει από καμιά μεριά και μου αρχίσει την επιτίμηση. Ναι, αλλά τώρα νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, Θεοφιλέστατε, από τη στιγμή που έφυγε από τούτο το μάτι ο κόσμο και είναι στον αιώνιο, είναι για όλους μας πλέον. Ναι. Και μπορούμε να πάσα στιγμή και εμείς να τον επικαλούμαστε και όχι να ψάχνουμε να τον βρούμε όσοι μπορούσαν να τον βρούνε τότε στο μικρό του δωματιάκι εκεί στα Εξάρχεια που ήταν πάντα ανοιχτό και φιλόξενο. Άρα τι να κάνουμε, αφού ο Θεός τον κάλεσε κοντά του και τον έχουμε όλοι, έτσι δεν πρέπει να νιώθουμε τώρα? Έτσι, τον έχουμε όλοι. Ακριβώς έτσι, μπαίνετε ακριβώς μέσα στα στίγματα που άφησε ο Παππούλης. Είναι τώρα πια παγκόσμιος. Είναι όχι μόνο πανελλήνιος, είναι παγκόσμιος ο Παππούλης. Οι αλήθειες του ήταν οικουμενικές, δεν ήταν μόνο ελληνοορθόδοξες. Ήταν οικουμενικές. Σας ακούμε να μας περιγράφετε και είναι δύσκολο, το αντιλαμβανόμαστε, στιγμές από τη δική σας προσωπική εμπειρία με τον πατέρα Ανανία. Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια που το γνωρίσατε, που βρεθήκατε κοντά του, που ανταλλάξατε το πετραχύλι, γιατί φαντάζομαι ο ένας το έδινε στον άλλον σε τέτοιες συναντήσεις, όπως μας έλεγατε νωρίτερα. Μήπως είστε μπροστά. Αλλά και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ευλογημένο. Και δεν είναι εύκολο τώρα να λέμε σε έναν άνθρωπο που έζησε με κάποιον, πες μας τι θυμάσαι, τι σου έχει μείνει στο μυαλό, αλλά το κάνουμε για δύο λόγους. Πρώτον, για να ακούσουμε κι εμείς να καταλάβουμε, και δεύτερον για τους ακροατές μας που τότε την ώρα, έτσι με πολλή συγκίνηση, ακούνε και ωφελούνται, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Μάλιστα. Ακριβώς όπως το λέτε. Εσείς είχατε την εμπειρία και να γνωρίσετε και άλλους σύγχρονους Αγίους. Και αυτό είναι μεγάλο δώρο. Βλέπετε... Ναι, συγγνώμη. Το πολυτιμότερο δώρο του Θεού είναι αυτό. Δεν έτσι. Υπάρχει μεγαλύτερο δώρο, αλλά είμαστε και χρεωμένοι όμως. Όσο πιο μεγάλο το δώρο, τόσο πιο μεγάλη οφειλή. Βέβαια. Γραμμάτια που πρέπει να εξοφλήσουμε και δεν ξέρω αν θα το κάνουμε ποτέ. Με τη βοήθεια του Θεού, νομίζω, και τις ευχές των Αγίων. Ναι. Μπορεί. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Είχανε όλοι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι που είχατε την ευλογία από Θεού να γνωρίσετε ίδια γνωρίσματα, ίδια χαρίσματα? Δηλαδή, επειδή είμαι έτσι με τους Αγίους, κάπως έτσι νομίζω το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνει και το τιμά και η Εκκλησία μας, ότι όλοι οι Άγιοι έχουν τα ίδια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία είναι εμφανή όσο και αν τα κρύβουν. Κάπως έτσι είναι? Τώρα εσείς που θα μπορούσατε να συγκρίνετε όλες αυτές τις μορφές που έχετε συναντήσει. Το λέτε πάρα πολύ σωστά και το επισημαίνετε με πάρα πολύ ακριβή τρόπο, κύριε Μαρκούδη. Εντάξει, αυτό το έχω παρακολουθήσει στις εκπομπές σας, γιατί εγώ ιδιαίτερα σας εκτιμώ και με εκφράζετε. Ξέρετε ότι φράζεται... η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βέβαια, την προσήλωση στην Ορθοδοξία μας χωρίς μείγματα και επιρροές
από άλλα κράματα. Αυτό το είχαν, τουλάχιστον όσοι εγώ γνώρισα, τον Άγιο Παΐσιο, καλά, ιερό της Αμακαρία, τον πατέρα Ευμένιο Σαριδάκη, τον Άγιο Προφύριο ελάχιστα τον είχα δει 2-3 φορές. Και οι 4 αυτοί που γνώρισα, καλά, ο πατήρ Ανανίας ήταν ο πνευματικός μου για 35 χρόνια. Δεν έβαζαν νερό στο κρασί τους. Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, ούτε έχω κάτι υπόψη μου συγκεκριμένο, αλλά σας μιλώ ειλικρινά, ήταν προσιλωμένοι στην Ορθόδοξη παράδοση, σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας και που έχουμε χρέος να το διαφυλάξουμε και να το μεταδώσουμε στις νέες γενναίες. Με φιλανθρωπία, με πολλή αγάπη, με πολλή αποδοχή, αλλά χωρίς να παρεκκλίνουν από την ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία. Αυτό που λένε σήμερα η αγαπολογία, πολύ ωραία και σωστά το επισημαίνουν, η αγαπολογία, η οποία τίνει πολλές φορές να ξεφύγει από την ορθόδοξη γραμμή. Δεν μπορείς να ξεχωρίζεις την ορθοδοξία που είναι η αλήθεια και αποκάλυψη του Χριστού στον κόσμο εν ονόματι μιας αγαπολογίας που είναι κράμα συναισθηματισμού και δεν ξέρω τι άλλων στοιχείων. Αυτό πιστεύω ότι το είχαν αυτοί οι πατέρες, όπως και ο πατήρ Ανανίας στον οποίο αναφερόμαστε. Το ξέρω από εμπειρίες και από διάφορες προσωπικές μου ερωτήσεις που έκανα για διάφορα θέματα που με απασχολούσαν, ότι ήταν ακρεφνός προσιλωμένος στην ορθόδοξη παράδοση, στο ορθόδοξο βίωμα, σε αυτό που παραβαλάβαμε από τους πατέρες. Ήταν... Ού καρνιζόμεθα σε φίλη ορθοδοξία. Εν σύ εγεννήθημεν, εν σύ ευαπτίστημεν και στη συνέχεια, και αν λέει ο Θεός θέλει, θέλει, θυμάμαι πως το διατυπώνει ο Σιφ, μυριάκης υπερσού θνηξόμεθα. Έτσι. Ναι. Ήταν αυτό ήταν. Δεν είναι δική μου γνώμη αυτή, σας το διαβεβαιώ. Είναι και αυτό μια πολύτιμη παρακαταθήκη, γιατί δυστυχώς η εποχή είναι μια εποχή που αληθωρίζουμε πνευματικά. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπουμε τους σύγχρονους Αγίους Γέροντες και τους ακούμε να κρατάνε ακριβώς αυτή τη γραμμή, να μην αμφιταλαντεύονται καθόλου, νομίζω μας δίνουν για μία ακόμα φορά τον κανόνα, ώστε και εμείς να μην ξεφεύγουμε. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν ήταν και ο πατήρ Ανανίας, ο οποίος είχε όλα αυτά που μας είπατε και που σίγουρα αυτά που μας λέτε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έχετε μέσα σας. Είναι, το ακούμε, το αντιλαμβανόμαστε, δύσκολο, αλλά χαιρόμαστε που σήμερα σας έχουμε σε αυτή τη δύσκολη θέση, γιατί ωφελούμαστε εμείς τώρα. Μπορεί σας να πιέζουμε, αλλά το όφελος έρχεται σε εμάς, και να μας συγχωρέσετε για αυτή την πίεση. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι για όλους θα περάσει κάτι σήμερα και κάτι θα μας μείνει. Οι περισσότεροι τώρα που ακούμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτήν την κατηγορία, δεν τον γνωρίζαμε από κοντά τον πατέρα Ανανία. Τον ακούγαμε. Εγώ μία φορά τον είχα δει από κοντά και είχα πάρει την ευχή του. Ίσως γιατί τον θεωρούσαμε δεδομένο. Και δεν είχαμε πάει να δούμε από κοντά αυτό το σπουδαίο έργο που έκανε, το οποίο αντιλαμβανόμασταν έστω και για λίγο όταν τον ακούγαμε. Άρα λοιπόν, ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε είναι πολύτιμο και ωφέλιμο για μας. Να είσαστε πάντοτε έτσι πολυπράγμων ως προς τους ανθρώπους που ευαρέστησαν το Θεό, και να έχετε πάντοτε αυτό το κριτήριο, κύριε Μαρκούδη, το οποίο έχετε μέχρι τώρα και εσείς και από την προσωπική σας βιωματική ζωή πάνω στα θεολογικά όλα αυτά θέματα τα θεολογικά, αλλά και από την γνώση που έχετε αποκτήσει τόσα χρόνια ως εργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, που έχει τόσο μα τόσο πολύ ωφελήσει. Γι' αυτό ο παππούλης ο Προφύριος, ο Άγιος Προφύριος, είχε χαρά απίθμενη
για την ίδρυση αυτού του σταθμού και από εκεί που βρίσκεται ασφαλώς πιστεύει ποτέ κανένα μεγάλο κύμα σκοτεινό να μην σκιάσει την πορεία του και να φέρνει την αγάπη του Χριστού αλλά και την πολύτιμη ορθόδοξη κληρονομιά μέσα στα σπίτια μας και να μας ενισχύει και να μας στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη εποχή της σύγχυσης και του συγκριτισμού που ζούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά έτσι όπως το είπατε είναι εποχή δύσκολη. Η σύγχυση είναι αυτή που κάνει τη ζημιά και είμαστε όλοι μπερδεμένοι. Όλοι μπερδεμένοι και χρειαζόμαστε τέτοιους φάρους τώρα μέσα σε αυτήν την σύγχυση να μας δείχνουν τον δρόμο. Επειδή μιλήσατε για το ραδιόφωνο και τον Άγιο Πορφύριο, ο πατήρ Ανανίας πώς αισθανόταν που ακουγόταν και αυτός από το ραδιόφωνο, σας είχε πει ποτέ? Ήταν πολύ χαρούμενος. Ήταν πολύ χαρούμενος. Και όχι μόνο ήταν χαρούμενος, αλλά έλεγε, βγήκαν αυτά από μένα. Πώς τα λέω βρε παιδί μου εγώ αυτά? Και του λέγαμε, παππούλη, δεν το καταλαβαίνετε την ώρα που τα εκφωνείτε, δεν συνειδητοποιείτε. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκείνη την ώρα κάτι με συνεπέρνει και αρχίζω και μιλάω. Και πολλές φορές είχε έτσι διάφορες αναφορές και σκαμπανεβάσματα, να το πω, στο λόγο του, τα οποία πραγματικά δεν ήξερα από πού έβγαιναν. Αλλά χαιρόταν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για την Πειραϊκή Εκκλησία. Δεν μπορώ να σας πω πόσο πολύ. Δεν μπορώ να σας το πω. Όσο ο Άγιος Πορφύριος πιστεύω χαιρόταν και για τη γραμμή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Να ευχηθούμε από εκεί που είναι να εύχονται, να μπορούμε έτσι να συνεχίζουμε προς δόξαν Θεού, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάποιες φορές τον ακούγαμε στον λόγο του ιδιαίτερα συγκινημένο και μάλιστα μπορούσε κανείς να καταλάβει ότι εκείνη την ώρα δάκρυζε ή έκλαιγε όταν μιλούσε. Έτσι ήταν, εσείς που τον βλέπατε από κοντά. Ήταν. Βέβαια, γιατί δεν έχω λείψει παρά ελάχιστες Τετάρτες αυτά τα 30-35 χρόνια από τον Άγιο Νεκτάριο, που πυρετούσα ως πρωτοσύγκελος στη Λιβαδιά και την Τετάρτη τελείωνα νωρίς στο γραφείο για να πάρω το αυτοκίνητο και να έρθω του σκοτωμού να προλάβω να είμαι στις 3 η ώρα στα Εξάρχεια εκεί στην Οδό Ισαύρων, που ήταν το πανδιδακτήριό του, έτσι το έλεγα, το πανδιδακτήριο. Πανδιδακτήριο, ωραίο αυτό, ναι. Άρα λοιπόν τον συνέπαιρνε ο λόγος αυτό που έλεγε και πολλές φορές δάκρυζε. Δάκρυζε, ναι, δάκρυζε, γιατί το ζούσε, κύριε Μαρκούδη. Ζούσε τη θυσία των ιερών, ζούσε την μεγάλη φλόγα που συνέπαιρνε τους Αγίους μας. Τι να σας πω, έλεγε ότι οι Άγιοι, μην νομίζετε ότι ήταν διαφορετικοί από εμάς, πονούσαν οι Άγιοι. Πονούσαν, υπέφεραν. Βέβαια σε κάποιο σημείο τους συνέπαιρνε η χάρις και τους απάλυνε τον πόνο. Αυτό τον πόνο όμως ο πατήρ Ανανίας υπήρχαν στιγμές που τον εβίωνε. Και γι' αυτό και ξέσπαγε σε κλάματα ή καμιά φορά και σε λυγμούς. Και σταματούσε και ξαναξεκινούσε. Σε αυτό μου θύμιζε το μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Που συγκινούνταν και αυτός, ναι. Ναι. Έτσι πάνω στο λόγο. Μας είπατε και κάτι άλλο νωρίτερα, ότι κάποιες φορές εκεί που μιλούσε σε τρίτο πρόσωπο, μάλλον αναφερόταν σε δικά του βιώματα και εμπειρίες. Ναι. Ο ίδιος ανοιχτά δεν είχε πει ποτέ κάτι τέτοιο, έτσι? Ποτέ. Και αν προσπαθούσα όταν είμαστε μόνοι κάποια φορά να βγάλω το νέο, με μάλωνε, με επέπλητε και έτσι κι εγώ σταματούσα, ξεκορώμουν και έφευγα. Δεν είχατε αποκλειστικότητα είδησης? Όχι. Έτσι λοιπόν ήταν ο πατήρ Ανανίας. Έτσι τον ορίσατε εσείς. Σας ακούμε με αυτά που μας λέτε. Και για μας είναι δύσκολο να κάνουμε το αφιέρωμα με διάφορα πρόσωπα που τώρα αυτές τις ημέρες μπορούμε και επικοινωνούμε μαζί τους, γιατί καταλαβαίνουμε την πίεση που ασκούμε να μας μεταφέρουν κάποια στοιχεία, και φοβάμαι και εγώ κάποιες στιγμές μήπως έρθει
κάποια στιγμή ο παππούλης και πει, εντάξει, μήπως το παρακάνετε τώρα και πρέπει να σταματήσετε. Αλλά αν το παρακάνουμε, νομίζω θα βρεθεί ο τρόπος και θα σταματήσουμε τελικά. Πολύ ωραία τα λέτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα ζείτε, κύριε Μαρκούδη, τα ζείτε, τα ζείτε. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Το ραδιόφωνο μας δίνει αρκετές ευκαιρίες να μάθουμε και όπως είπατε εσείς νωρίτερα που είχατε την εμπειρία των σύγχρονων Αγίων ότι βρίσκεστε χρεωμένος, εμείς να δείτε πόσο χρεωμένοι είμαστε, γιατί καθημερινά μιλάμε, αλλά από λόγια είμαστε πλούσιοι. Στα έργα τι κάνουμε. Εκεί είναι το μεγάλο έλλειμμα τελικά. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη τους σύγχρονους αυτούς Αγίους Γέροντες για να μας επαναφέρουν στην σωστή σειρά και να μας τραβάνε και το αυτοί εκεί που πρέπει. Νομίζω ότι ήταν και αυτό κάτι που έκανε με τον δικό του τρόπο ο πατήρ Ανανίας. Είπατε ότι δεν παρεξέκλεινε της Ορθοδόξου γραμμής, αλλά φαντάζομαι ότι και ως πνευματικός θα ήταν ακριβώς όπως έπρεπε. Ακριβώς όπως το είπατε, ναι, μπορεί να ήταν ευσπλαχνικός, μπορεί να ήταν πάρα πολύ αγαπητικός, δηλαδή λυπόταν, συμπονούσε, αγαπούσε τον άνθρωπο, αλλά την αμαρτία ποτέ δεν την, πώς να το πω, δεν την εκάλυπτε, δεν την δικαιολογούσε. Αγαπούσε τον άνθρωπο, μισούσε την αμαρτία, με λίγα λόγια. Αυτό που το ακούμε από παντού και είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, για μας είναι εύκολο να κατακρίνουμε και είναι εύκολο να βρούμε ποιος φταίει. Είναι το αγαπημένο μας χόμπι. Όλοι οι άλλοι φταίνουν εκτός από εμάς. Οπότε, κατηγορώντας, λύση δεν βρίσκουμε. Μας είπατε όμως ότι ο πατήρ Ανανίας δεν κατέκρινε ποτέ. Ποτέ, 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 ποτέ. Έβαζε καλούς λογισμούς και έτσι η αλήθεια είναι ότι σε αφόπλιζε. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι ακροατές, για τον μακαριστό γέροντα Ανανία Κουστένη, που από τα Εξάρχεια, την καρδιά της Αθήνας, μπορούσε να μιλάει και να μεταφέρει την αλήθεια της πίστεως, ζώντας όμως πρωτίστως αυτό που έλεγε και όχι απλά για να το πει. Ακριβώς, ακριβώς. Και ήθελε και να μιλάμε την ελληνική γλώσσα. Μπορεί να μίλαγε ο παππούλης πολύ απλοϊκά για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία με τους ανθρώπους όλους, αλλά μη σ' ακούγε και έλεγε η Ανάσταση της Ανάστασης. Της Αναστάσεως, βρε, ποιο είναι το σωστό? Εσείς που διδάσκετε και καλείστε να μιλήσετε στον άνθρωπο, θα πείτε της Ανάστασης, η φύση, της φύσης, της φύσεως, βρε, αυτό είναι το ελληνικό. Αυτό είναι, αυτή είναι η γλώσσα μας, αυτό είναι το μεγαλείο της. Αυτή η γλώσσα που δεινοπαθεί από όλους μας, ναι. Ήθελε λοιπόν τα ελληνικά να είναι σωστά. Ναι, και αγωνιζότανε γι' αυτά. Γι' αυτό σας λέω, ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα που σίγουρα την αδικούμε. Σίγουρα την αδικούμε, την προσωπικότητά του, μιλώντας γι' αυτόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκούδη. Εμείς ευχαριστούμε σας πάρα ευχαριστώ πολύ, πολύ για την ευκαιρία. Εννοώ, είναι μεγάλο πράγμα να βγει προς τα έξω ποιος ήταν ο κρυφός Άγιος των Εξαρχείων. Έτσι θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε. Ναι. Και δάσκαλος του γένους και δάσκαλος της Ρωμιοσύνης. Μέσα στη Ρωμιοσύνη, βέβαια, πρωταρχικό ρόλο έχει η Ορθοδοξία μας. Αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστούμε εμείς που ήσασταν τούτο το πρωινό μαζί μας και μοιραστήκατε αυτές τις εμπειρίες και τα πολύτιμα βιώματα που είχατε με τον πατέρα Ανανία. Συγγνώμη που σας πιέσαμε και ήταν δύσκολη η θέση σας. Πραγματικά έχετε δίκιο. Μόνο να δικήσουμε μπορούμε το πρόσωπό του, αλλά το κάνουμε από αγάπη και σεβασμό. Και ελπίζουμε από εκεί που είναι να μας σκέπει με την ευχή του. Καλή δύναμη να συνεχίζετε αυτό που κάνετε, κύριε Μαρκούδη, με όλη μου την καρδιά. Αμήν. Και εσείς να έχετε καλή δύναμη και η ευχή του να σας σκεπάζει και εσάς, Θεοφιλέστατε. Τι καλό αυτό που μου λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας τηλεφωνικά, φίλες και φίλοι ακροατές, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρωγών, κύριος Φιλόθεος. Μας μίλησε με πολύ συγκίνηση για τον μακαριστό πατέρα Ανανία Κουστένη.
Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τα όσα είχε πει στις 22 Οκτωβρίου 2022 ο αγαπητός μας πατήρ Γεώργιος Χινάς για τον πατέρα Ανανία, μέσα σε λίγα λεπτά κάποιες σκέψεις του σκεγγραφώντας την προσωπικότητα του μακαριστού πατρός Ανανία. Ο πατήρ Ανανίας είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ένας άντρας εκκλησιαστικός. Λέω είναι γιατί είναι σαν να είναι ζωντανός, σαν να είναι δίπλα μας, που νομίζω ότι χαρακτήρισε με την παρουσία του, πραγματικά χαρακτήρισε την εποχή μας. Με το λόγο του, με την ιδιαίτερη έτσι προσέγγιση που είχε σε κάθε ψυχή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίστηκε κυρίως μέσα από τις ομιλίες στο ραδιόφωνο για τους πολλούς ανθρώπους, ομιλίες που είχαν απλότητα, είχε ένα λόγο και μπορούσε να μιλήσει στην ψυχή του καθενός. Και ένα λόγο ο πατήρ Ανανίας που ήταν κυρίως παρακλητικός. Παρηγορούσε τις ψυχές των ανθρώπων, έδινε ελπίδα, αλλά ταυτόχρονα όταν έπρεπε έλεγε και τα πράγματα με το όνομά τους και έβαζε και τον υστέρι βαθιά όταν το καλούσε η περίσταση. Ο πατήρ Ανανίας είναι ένας μωραΐτης, ένας φιλόσοφος, ένας κολοκοτρονέος και ταυτόχρονα ένας συνόμιλος, θα λέγαμε, του Αγίου Πορφυρίου, μιας και πάρα πολύ τον ευλαβήτο και είχε ευεργετηθεί από τον Άγιο Πορφύριο, όπως ο ίδιος μαρτυρεί. Είχε αυτό το πνεύμα της κατά Χριστόν ελευθερίας. Γι' αυτό και καμιά φορά έκανε και σαλότητες. Έκανε, έτσι, μπορεί να έλεγε και καμιά κουβέντα παραπάνω και μάλιστα όταν το ρωτάγαμε γιατί γέροντα που και που λες και κάτι έτσι πιο πικάντικο, μπορούσε να σου ρίξει καμιά κατσάδα και δημόσια. Και έλεγε, είναι λέει πνευματικά λέει αντισώματα. Δίνω αντισώματα στους ανθρώπους. Άμα αντέξουν αυτά λέει, μετά θα αντέξουν και άλλα χειρότερα που έχουν να περάσουν λέει στον κόσμο και στη ζωή που είναι δύσκολη για τον καθένα από εμάς. Είχε έναν τρόπο ιδιαίτερο να μιλάει στην ψυχή σου και να βρεις και αυτό το κουμπί το απαραίτητο που έπρεπε να βρει κάποιος, να το πατήσει και να σου δώσει κάτι να ανέβεις λίγο ψηλότερα, να αναπτερωθείς. Θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά, μια φορά είχα πάει και ήμουν καταρακωμένος, έτσι κουρασμένος, στενοχωρημένος, αυτά. Τον πήρα τηλέφωνο να έρθω, έλα μου λέει, ποιος είναι μου λέει, ο Παπαγιώργης. Α, αυτός ο βλάκας μου λέει, λέω ναι αυτός ο βλάκας, έλα παπά μου γλυκύτατε, έλα να μιλήσουμε. Πήγα εκεί πέρα, εγώ ήθελα να του μιλήσω για τα προβλήματα που είχα εκείνη τη στιγμή και εκείνο και τ' άλλο, αυτός έριξε την μπάλα εκτός γηπέδου. Άρχισε και μου λέει για άλλα πράγματα. Άλλα τα οποία δεν ήταν άλλα όμως. Ήτανε πολύ σχετικά με αυτά που εγώ ήθελα. Μάλλον ήταν αυτά που είχε ανάγκη η ψυχή μου. Έτσι λοιπόν περάσαμε κάνα μισάωρο. Μιλώντας πολύ όμορφα, μου λέγει ωραία πράγματα, με ρώταγε και εμένα, του έλεγα και εγώ κάτι και έφυγα λυτρωμένος. Χωρίς να έχω ασχοληθεί καν με τα προβλήματα που ένιωθα ότι εκείνη τη στιγμή ας πούμε με βάραιναν τόσο ιδιαίτερα. Είχε αυτό το στυλ ο πατήρ Ανανίας. Ήξερε την ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου. Έκοβε το μάτι του. Φαινότανε ότι είναι έτσι πολύ κουρασμένος. Ήτανε καταπονημένος από τις ασθένειές του, από το ζάχαρο και άλλα πολλά που κουβαλούσε πάνω του. Αλλά το μάτι του έκοβε. Ακόμη και όταν ήταν έτσι κλειστά τα μάτια του, καμιά φορά που μίλαγε, σήκωνε και κοίταζε έτσι με το δικό του τον τρόπο και ήξερε που κοιτάζει και τι θα πει. Και στις ομιλίες του ακόμη. Όταν έκανε εκεί στα εξάρχεια πάνω που μίλαγε στο ίδρυμα εκεί πέρα, είχε αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Και στο χαιρετισμό μετά στους ανθρώπους πήγαιναν να πάρουν την ευχή του, να τους πέταγε μια κουβεντούλα. Μια κουβεντούλα στον καθένα. Αλλά πολλές φορές και από πολλούς ανθρώπους είχαμε τη μαρτυρία ότι ήταν η κουβέντα που χρειαζόταν. Ήρθε μια φορά μια κοπέλα, είχε πάει στην ομιλία του, τη γνώριζα, την εξομολογούσα κιόλας και πήγε να πάρει την ευχή του και όπως πάει να πάρει την ευχή του, παπ, της αμολέ ένα σκαμπύλι. Και τη στόλισε κανονικότατα. Οπότε ήρθε και εγώ περίμενα ότι λέγοντάς μου αυτό το περιστατικό θα ήταν σκανδαλισμένη, θα ήταν θυμωμένη με την κίνηση του πατρός Ανανία. Μου λέει ήταν αυτό που χρειαζόμουν, λέει. Πραγματικά λέει αυτός ο άνθρωπος, λέει, κατάφερε εκείνη την ώρα να με ταπεινώσει και το χρειαζόταν η ψυχή μου. Αναπαύτηκα, λέει, με το σκαμπύλι.
Αυτό είναι μια απάντηση σε όλους εμάς τους, καθώς πρέπει καμιά φορά θα λέγαμε, που θέλουμε να τα βάλουμε σε φόρμες τα πράγματα, θέλουμε κάποιους κανόνες που είναι και απαραίτητοι, ας πούμε, ίσως για τον μέσο άνθρωπο πάνω στους οποίους θα πατάμε, αλλά υπάρχει και αυτή η ευλογημένη υπέρβαση των κανόνων. Κάτι που σε κάνει να είσαι πολύ διαφορετικός, αλλά ταυτόχρονα πολύ μέσα στο ρεύμα πραγματικά της Εκκλησίας μας, στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Ο Παπαναγίας ήταν τέτοιος άνθρωπος. Μπορούσε να σου πει κάτι πολύ αντισυμβατικό και ενώ θεωρούσες ότι ίσως ήταν και εκτός των συνηθισμένων πραγμάτων που θα σου λέγει ένας πνευματικός, ουσιαστικά σε έβαζε μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην κήτη του ποταμού της Εκκλησίας. Είχε αυτό το ιδιαίτερο χάρισμα. Ήταν άνθρωπος με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ ευαισθησία. Τόσο ευαίσθητος που δεν ξέρω αν έχω συναντήσει πιο ευαίσθητο άνθρωπο στη ζωή μου, έστω και αν δεν ήταν συνέχεια έτσι με καλολογικά στοιχεία ο λόγος του προς όλο τον κόσμο. Αλλά είχε βαθιά ευαισθησία. Όταν μίλαγε με έναν άνθρωπο, ρούφαγε το πρόβλημά του. Γι' αυτό και πολλές φορές έλεγε «Δεν αντέχω άλλο» και το εννοούσε. Και μπορεί να σου έλεγε «Σήκω, φύγε, δεν μπορώ τώρα». Ακόμη και στο τηλέφωνο, «Κλείσε, δεν μπορώ τώρα». Γιατί ρούφαγε πραγματικά τον άλλο άνθρωπο. Αυτό βέβαια ήταν καρπός και προσευχής και θυσίας και ματώματος καρδιακού πραγματικά που το ζούσε έτσι ο πατήρ Ανανίας. Τον ένοιαζαν τα πάντα, τον ένοιαζε η Εκκλησία, τον ένοιαζε το κάθε πρόσωπο, είχε μέρημνα για τον καθένα, με το δικό του τρόπο. Με έναν τρόπο που δεν φαινόταν, δεν έκανε κρότο ιδιαίτερο να πει ότι είμαι ο άνθρωπος που κάνω την πολλή προσευχή για όλους, αλλά οι ψυχές το εισέπραταν. Γι' αυτό και είχε, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, τους οπαδούς του, τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν πάρα πολύ και τον ακολουθούσαν κιόλας. Όπου πήγε να μιλήσει, κάποιοι άνθρωποι ήταν από κοντά. Άνθρωποι όμως που αισθάνονταν πραγματικά όπως είναι τα κλωσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της γλώσσας της μάνας τους, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Ο πατήρ Ανανίας ήταν μια γλώσσα πνευματική. Άπλωνε φτερούγες και σκέπαζε. Και το έλεγε να το κάνουμε και όλοι προς όλους. Να σκεπάζετε, λέει, τους ανθρώπους, να τους αγαπάτε, να μην τους διαπομπεύετε. Ειδικά σε εμάς τους κληρικούς μας έλεγε ότι πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί, να μην καθόμαστε και κρίνουμε και κατακρίνουμε τους πάντες, και το έκανε. Μια φορά κάτι του είχα πει, ο τάδε δεσπότης, λέω, είχε έρθει στην πανήγυρη και τα λοιπά. Μέσα μου είχα και αρνητικά στοιχεία, να πω την αλήθεια, που δεν τα εξέφρασα, αλλά το πιασε. Και τι γυρνάει και μου λέει, «Α, μιλάει πάρα πολύ καλά αυτός». Όντως, το χάρισμα του συγκεκριμένου επισκόπου ήταν ότι μίλαγε όντως πολύ καλά. Δεν μου μίλησε για τίποτα άλλο, μου μίλησε για το καλό του στοιχείο. Αυτό το έκανε σε όλους. Ήξερε να βγάζει το καλό κομμάτι που έχει ο άλλος. Άλλη φορά το ρώτησα για ένα πρόσωπο. Σκέφτηκα, λέω, να το διώξω από κοντά, γιατί θα με εκθέσει με την επιπόλαιη συμπεριφορά του, αλλά από την άλλη μεριά του λέω, «Γέροντα, είπα ότι αν ήταν φυσικό μου παιδί, θα το έδιωχνα, και είπα να το κρατήσω και ας με εκθέτει». Και γυρνάει, φωτίστηκε το πρόσωπό του εκείνη την ώρα και μου λέει, «Έτσι, Παπαγιώργη, καλά κάνεις, εκεί αναπαύεται ο Θεός». Και το πίστευε. Έτσι ήταν η στάση του, ήταν μια καρδιά γεμάτη, μια καρδιά μεγάλη, μια καρδιά που επάλετο πραγματικά με αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Και φαίνεται αυτό στους λόγους του. Αν δείτε, μιλάει για τα πάντα. Αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει την εκκλησία, αγαπάει τους ποιητές, αγαπάει τους συμνοδούς, αγαπάει τον κάθε άνθρωπο. Και μιλάει για όλους τους ανθρώπους. Και ο λόγος του ήταν τέτοιος που μπορούσε να τον ακούει και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, και είχε τέτοιους ακροατές, και να τον ακούει και η πιο απλή νοικοκυρά και να χαίρεται με αυτό. Μια φορά που κάναμε το μνημόσυνο του Βαπούλη στον Άγιο Ανδρέα στα Πετράλωνα, με παρακάλεσε ο πατήρ Ιουλανός εκεί πέρα, συνεφημέριος και πραγματικά άνθρωπος που του στάθηκε κοντά του μέχρι το τέλος, με παρακάλεσε να του πω κάτι, δύο λόγια στο μνημόσυνο, και εκεί χαρακτήρισα τον πατέρα Ανανία ως πολυεδρικό διαμάντι. Ένα διαμάντι με πολλές πλευρές πραγματικά που δεν ξέρεις με ποια να πρωτοασχοληθείς. Ήταν η φωνή της αλήθειας, της αγάπης και της ελευθερίας στις μέρες μας, στην εποχή μας.
θεωρώ ότι άνθρωποι σαν τον πατέρα Ανανία περνάνε λίγοι σε κάθε εποχή. Πολύ λίγοι. Δεν είχε εγκλωβισμούς εσωτερικούς. Δεν είχε ζήλιες, ανταγωνισμούς. Μα θα μου πείτε, παπάς άνθρωπος να έχει ζήλιες και ανταγωνισμούς. Δυστυχώς έχουμε. Και πολλές ζήλιες και πολλούς ανταγωνισμούς. Και μάλιστα είναι, λέει, η ζήλια και κάτι που άπτεται και των τελείων κατά τους πατέρες. Λοιπόν, μια φορά είχε πει ένας μεγάλος πνευματικός της Αθήνας ότι ο πατήρ Ανανίας μάλλον είναι σε πλάνη. Οπότε πήγα εκεί πέρα για κάποιον άλλο λόγο και μόλις του το είχαν πει, μου είπε, λέει, ο Τάδε, λέει, είπε στα πνευματικά του παιδιά ότι είμαι σε πλάνη. Ποιος ξέρει, μπορεί και να είμαι, λέει. Δεν πειράζει, παπά μου, λέει. Κάτσε εσύ στην αλήθεια, άσε μένα στην πλάνη. Σώσε εσύ, λέει, τους πολλούς, να σώσω κι εγώ λίγους πλανεμένους, λέει, που με ακολουθούν. Και το λέει και είχε ξεκαρδιστεί στα γέλια. Αυτό έδειχνε τη λεβεντιά του, την αρχοντιά της ψυχής του. Ανεξίκαπος, χωρίς κανένα παράπονο έτσι κομπλεξικό και να έχει σκοτεινιάσει, να έχει βάλει τη γάτα του να κλαίει, ας πούμε, συνέχεια για αυτό το θέμα. Με πολύ απλότητα το ξεπέρασε. Με πολύ απλότητα το ξεπέρασε. Άλλη φορά θυμάμαι, ενώ αγαπούσε τους πάντες, την εκκλησία μας, τους επισκόπους μας, τους ιερείς, όλους. Του άρεσε να λέει και την αλήθεια. Ταυτόχρονα το καλό θα το έλεγε. Ακούγαμε στο ραδιόφωνο και ήταν τότε που είχαν πέσει οι δίδυμοι πύργοι και κάνανε μνημόσυνα και δεήσεις και τα λοιπά για αυτούς που πέσαν στους δίδυμους πύργους. Και ήταν μνημόσυνο σε κάποιο ναό και λέει, παπά Γιώργη, τι βλακίες είναι αυτά που γίνονται σήμερα, λέει. Λέω, τι γίνεται, λέω. Μα δεν ακούς, λέει. Κάνουμε μνημόσυνο, λέει, σε αυτούς που πέσαν στους δίδυμους πύργους. Αφού δεν είχαμε Ορθοδόξους εκεί πέρα, στο μνημόσυνο, Ορθόδοξους, λέει, μνημονεύουμε. Ας κάνουν κομποσκήνη, λέει, για το Θεαθήνε, λέει, μνημόσυνο, σε μη Ορθοδόξους. Ήξερε την ακρίβεια. Αλλά και δεν κατέκρινε τα πρόσωπα. Το επεσήμανε, ίσως γιατί έπρεπε εγώ να τα ακούσω την ώρα εκείνη, χωρίς να το επεκτείνει, χωρίς να κατακρίνει, χωρίς και για δυο άλλα πράγματα που πολλές φορές χάνουμε την ισορροπία και ξεφεύγουμε. Είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα ο πατήρ Ανανίας. Νομίζω ότι όλοι όσοι το γνώρισαν, όλοι όσοι στάθηκαν λίγο κοντά του έτσι να αφουγκραστούν την ψυχή του, πήραν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Έχει αφήσει μια παρακαταθήκη. Οι λόγοι του που είναι γραμμένοι ευτυχώς στα βιβλία που ήταν πρόνοια Θεού που εκδόθηκαν και υπάρχουν τόσο πολλά έτσι τεύχη θα λέγαμε με τους λόγους του, με τις ομιλίες του, είναι μνημειώδη έργα. Συν τα άλλα βέβαια η άλλη πλευρά του πατρός Ανανία που είναι άγνωστη στους πολλούς ανθρώπους, που έγραψε το ρωμανό το Μελωδό, το χρονικό του Θεοφάνους και εκεί ανακαλύπτει σε ένα μεγάλο θεολόγο, ένα μεγάλο ποιητή, ένα μεγάλο μεταφραστή. Έχει τους ύμνους του Ρωμανού του Μελωδού, τους έχει μεταφρασμένους και μάλιστα με ποιητική μορφή, με μέτρο. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή άλλο κάνω μια μετάφραση και άλλο παίρνω το ποίημα και το αποδίδω ως ποίημα. Αυτό πρέπει να έχεις και το τάλαντο του ποιητή και βέβαια ο πατήρ Ανανίας ήταν ποιητής ως ευαίσθητη ψυχή, αλλά είχε και τη γνώση και της γλώσσας και της θεολογίας της Εκκλησίας για να μπορεί να φέρεις πέρα σε ένα τέτοιο μνημειώδες έργο. Νομίζω ότι όσοι θέλουν να μοιάσουν στις μέλισσες πρέπει να τριγύσουν πάρα πολύ το μέλι που έχει δώσει ο πατήρ Ανανίας στην εποχή μας. Να έχουμε την ευχή του και πραγματικά να μας σκεπάζει η προσευχή του, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλούς κόπους είχε σε αυτή τη ζωή, πολλές δοκιμασίες, πολλούς πειρασμούς, αλλά είχε και χάρη του Αγίου Πνεύματος και εκεί έχει βρει ανάπαυση και σίγουρα από εκεί πέρα μεσητεύει για μας. Και με τα όσα είπε ο πατήρ Γεώργιος Σινάς για τον μακαριστό γεροντά Ανανία Κουσθένη, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας πρωινή διαδρομή. Φίλες και φίλοι ακροατές, ας έχουμε την ευχή του. Καλημέρα. Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λειτουργός.
Γιώργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος 11. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm. Οι τρεις τοματοφύλακες της Κρυσταλένιας Βιγκοπούλου. Ένα σοκολατάκι φανεί τα πάνω κάτω και ο Λουκάς πρέπει να φανεί θαραλέος, όπως οι αγαπημένοι του ήρωες. Ένα ξεκαρδιστικό παραμύθι για τη φροντίδα των δοντιών με την εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά. Με δώρο audiobook με την αφήγηση του Neverlander, Γιώργου Σκιαδά, αφίσα και θεατρική διασκευή. Οι τρεις στοματοφύλακες. Εκδόσεις Θύρα. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr. Συνεχίζεται η μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας για την ανακούφιση χιλιάδων εμπερίστατων συνανθρώπων μας. Κάποιοι συνάνθρωποι μας ζητάνε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τη δική μας βοήθεια. Στο πρόσωπο του φτωχού αδελφού μας αντικρίζουμε το πρόσωπο του Χριστού μας. Ζητάμε να μας δώσετε δύναμη, ενισχύοντας τη φιλανθρωπική μας δράση, ώστε να ανταποκριθούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις απαιτήσεις των πτωχών, αδύναμων, πονεμένων, ηλικιωμένων, δοκιμαζομένων αδελφών μας. Δεν ξεχνάμε ότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Δίδεις λοιπόν 5 όβολα γήινα και παίρνεις τον ουρανό. Γιατί, διότι αποδεικνύεις την ταύτιση με τις εντολές του Χριστού που λέει ότι εάν προσφέρετε στον πτωχό, στον ανίσχυρο, σε μένα το κάνετε. Και αυτό είναι το μεγαλείο της χάρτης. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη τα δικά μας πράγματα. Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας. Βοήθησε τώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Επικοινώνησε μαζί μας στο 210-4118-646. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031. Εξήνθης εν ιέριμος. Γερονεφρέμο φιλοθεήτης. Ο φωτιστής της Αμερικής. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Γρηγορίου Μπατιστάτου κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση. Περιλαμβάνει την ασκητική ζωή και το θαυμαστό έργο του Γέροντος Εφραίμ από το Άγιο Όρος μέχρι και την έρημο της Αριζόνας της Αμερικής, ενώ περιέχει πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό της ζωής του μακαριστού Οσίου Γέροντος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-36-00-235. Κατάστημα Εκκλησιαστικών Ειδών Αδριανός. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αγιορείτικο μοσχολίβανο, αγνό μελισσοκέρι, είδη μνημείου και μνημοσύνου, τάματα, βιβλία, είδη δώρων. Μεγάλη ποικιλία σε αγιογραφίες, ασημένιες εικόνες καθώς και μεταξωτυπίες. Θα μας βρείτε Γρηγορίου Λαμπράκη 66 στον Πειραιά, απέναντι από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-410-0024 και στο online κατάστημα www.adrianos.com.gr. Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι. Τηλέφωνο 210-8035-800.
Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646. Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.